Ρετέ. Ρετέ. Θέλω να με Να σας ξύσω. Όχι. Θέλω να με Ξετάσω. Ξετάσετε. Ωραία, θα σας εξετάσω, αλλά κοπήκατε στα προφορικά. Να έρθείτε το Σεπτέμβριο με τον κηδεμόνα σας. Όχι. Θέλω να... Πες το. Προχώρα. Έχω Διέλυμα. Όχι. Έχω δυσκολιότητα. Όχι. Δυσκολία στην ομιλία. Τι. Στο διάλο, ασύρματο κατάφυγες. Έλα, ασύρματά σου ελέκτησαν. Έτοιμος, over. Πες το. Θέλω να μπορώ να μιλάω Κόλος. Ακριβώς. Εντάξει, φτάσαμε εκεί που πρέπει. Η κυρία Σωτηροπούλου. Δεν εννοώ αυτό. Θέλω να πω από τι πάσχετε. Α, διάφορα. Διάφορα. Ναι. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Πάλι από την αρχή. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Στοπ. Εντάξει. Χάσαμε το τρένο, αλλά βρήκαμε τη φωνή σας, επιτέλους. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, ό,τι θες να πεις, θα το λες τραγουδιστικά. Η τραγουδιστική μέθοδος είναι η πιο αποτελεσματική. Έτσι, Πόσα πληρώνω. Α, δεν κάνει τίποτα. Η πρώτη επίσκεψη είναι πάντα δωρεάν, έτσι, για να μας προτιμάτε. Και μην ξεχνάτε, Δόκτωρ Ταμτάκος. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεσποινείς. Μάλιστα. Δεσποινής, πέραστε. Μάλιστα. Δεν μου λέτε Δεσποινής. Ο γιατρός. Μάλιστα. Έχει γνώσεις γυναικολογικές. Τι πράγμα? Γυναικολογικές. Πώς. Πέραστε. Απ' όλα έχει, απ' όλα. Μέχρι και τραγουδιστικές έχει. Πέραστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έχετε επισκεφτεί άλλη φορά γιατρό? Όχι, γιατρέ μου. Είναι η πρώτη φορά. Γι' αυτό, ξέρετε, έχω τρακ. Έχετε τρακ. Το ίδιο κι εγώ, Δεσποινής. Έχω πολύ τρακ. Μη στεναχωριέστε όμως. Το τρακάρισμα θα το ξεπεράσουμε μαζί. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που εξετάζω γυναίκα. Θέλω να πω μια γυναίκα σαν και εσάς. Μου λέτε το ιστορικό σας, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνσή σας. Το ιστορικό μου. Ναι. Εγώ, ξέρετε, είμαι μια αδελφή ψυχή. Ζω τελείως μόνη μου. Αλλά έχω τη γατούλα μου, το σκυλάκι μου, έχω και το πουλάκι μου. Έχετε πουλάκι? Μάλιστα. Κρατήστε το, Δεσποινής. Τα πουλάκια σπανίζουν στην εποχή μας. Κρατήστε το να το βάζετε στο κλουβάκι σας να κελαϊδάει. Παρακαλώ, ξαπλώστε. Πού? Εδώ, στο κρεβατάκι. Ξαπλώστε. Λέτε, πώς να ξαπλώσω? Μπρούμητα. Είναι η ειδικότητά μου. Μη φοβάστε, αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας. Απαλά σαν τη γάτα. Μη φοβάστε τίποτα. Έτσι. Παναίτσα μου. Δίνετε τώρα. Δίνετε τώρα. Είστε έτοιμοι? Μάλιστα. Κουράγιο, Ταμτάκο. Κουράγιο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν σπίνεις. Εγώ σας είπα να ξαπλώσετε, όχι να προσευχηθείτε. Μήπως φοβόσαστε? Ναι. Μη φοβάστε. Εδώ δεν θα πεθάνετε. Μόνο στο Ίκα πεθαίνουν. Μισό λεπτό. Δεσποινής. Μάλιστα. Γδίστε τη Δεσποινίδα, γιατί άμα τη γδίσω εγώ μπορεί να παρεξηγηθώ. Μάλιστα. Σιγά. Ντρέπομαι. Δεν τα βγάζω. Ντρέπετε και δεν τα βγάζετε. Δεν γδίνεστε εσείς πρώτα να πάρει θάρρος η κοπέλα. Άντε. Έλατε. Το έργο σας. Δεσποινής, ελάτε, Δεσποινής. Δεν είναι ντροπή να γδυθεί μια γυναίκα μπροστά στο γιατρό. Τότε γιατί δεν δίνεστε εσείς? Α, σας παρακαλώ, αποφασίστε ποια θα γδυθεί για θα τα βγάλω εγώ. Καλά. Ελάτε. Καλά. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Γδύθηκα. Αυτό δεν είναι γδύσιμο. Αυτό δεν είναι ούτε τσόντα από θρησκευτική ταινία. Τέλος πάντων. Δείξετε. Όχι έτσι, Δεσποινής μου. Και μη σφίγγεστε. Έτσι, μπράβο. Δεσποινής, σημειώστε. Βήχας φυσιολογικός. Αναπνεύστε. Α,
Άλλη μια φορά. Τρες και το λουρί της μάνας. Δεσποινή, σημειώστε. Αναπνοή ανώμαλη, ακουραστικά, σεξουαλικά. Είστε όλοι λίγο έγκυος. Μα τι λέτε, γιατρέ μου, τι λέτε. Εγώ ποτέ μου δεν έχω πάει με άντρα. Σοβαρά. Για θυμηθείτε, για θυμηθείτε. Μήπως πήγατε με δοκιμαστικό σε Λένα. Όχι ποτέ. Ούτε με αυτό. Περίεργο. Κι όμως του παιδί τ' άκουσα. Μήπως κοιμόσαστε βαριά. Βαριά. Ναι. Μάλιστα. Ο ύπνος μου είναι λιγάκι βαρύς. Να το. Αυτό είναι. Η σύλληψη έγινε στον ύπνο. Είναι η περίπτωση υπνοπαιδείας. Μα τι λέτε, γιατρέ μου, τι λέτε. Εσείς με ακούσατε στο στήθος. Πώς καταλάβατε πως είμαι έγκυος. Πώς το κατάλαβα. Πώς το κατάλαβα ότι είναι έγκυος, λέει. Δια της ομοιοπαθητικής. Είναι ομοιοπαθητική η περίπτωσή σας. Διότι το παιδί είναι καρπός πλατωνικού έρωτα.